Πρώτο δευτερόλεπτα Σαρχάνες. Από αριστερά ο Ρουμπάκης θα μπει μέσα στην περιοχή. Κάνει τη σέντρα, περνάει μπάλα. Τσάτσος μόνος του out. Μπαίνει δυνατά ο Γιούχτας στο μάτς. 8 λεπτό, είναι offside ο Λιόπουλος. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής ο κύριος Σταυρουλάκης. Δεν έχει σφυρίξει παρά το ότι ο υπόπτης σηκώσει το σημαίακι. Αφήνει την μπάλα ο τερματοφύλακας Καρνέσης. Κάνει λάθος και ο Ηλιόπουλος έξυπνα θα πάρει την μπάλα, θα την στείλει στα δίχτυα. Είναι το 1-0 σε αυτή την πολύ περίεργη φάση. Πραγματικά άφησε την μπάλα ο Καρνέσης θεωρώντας ότι είχε υποδείξει το offside ο κύριος Σταυρουλάκης. Είχε αφήσει όμως το πλεονέκτημα, έκανε λάθος ο τερματοφύλακας του Αμπελακιακού. Υπάρχουν βέβαια διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Άφησε την μπάλα ο τερματοφύλακας. Ο Ηλιόπουλος έξυπνα, ανενόχλητος, την πήρε και την έστειλε στα δίχτυα. Το γκολ έχει κατοχυρωθεί υπέρ του Γιούχτα. Είναι το 1-0 με σκόρερ σε αυτή την περίεργη φάση τον Δημήτρη Ηλιόπουλο στο 8 λεπτό. 13ο λεπτό, ένα σούτ από τον Λέκα. Ο Κόλιας θα παραχωρήσει κόρνερ. Ο Τσάτσος, ωραία παλιά τρύπα στον Κασοτάκη που μπαίνει στην περιοχή. Ανατρέπεται από τον Λιάτο κύριο Σταυρουλάκης. Υποδεικνύει το πέναλτι πάνω στον Κασοτάκη. Μετά την ωραία παλιά του Τσάτσου, Κασοτάκης υπάρχει επαφή χαμηλά. Με τα πόδια η ανατροπή. Πέναλτι για τον Γιούχτα. Ο Ηλιόπουλος απέναντι από τον Καρνέση. Είναι το γκολ 2-0. Σκόρερ ξανά ο Δημήτρης Ηλιόπουλος. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Γιούχτα στην αναμέτρηση με την ομάδα της Σαλαμίνας. 2-0 πολύ νωρίς. Και πανηγυρισμοί ο Ηλιόπουλος αφιερώνει τον γκολ στην κορούλα του, στην οικογένειά του. Πολύ όμορφες στιγμές στις Αρχάνες. Ο Γιούχτας επιτίθεται κατά κύματα. 33ο λεπτό. Ο Ηλιόπουλος μόνος του ο τριανταφύλου. Εκεί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά. 3-0 ο Γιούχτας προσφέρει γκολ και θέαμα σε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Χαρακτηριστικοί πανηγυρισμοί του τριανταφύλου του Ρουμπάκη αφιερώνουν τα γκολ στον κόσμο. 3-0. Εκεί ωραία ο Σταυσουλάι μες στην περιοχή, μπάλα είναι out, ευκαιρία στο 35 για τον Αμπελακιακό. Δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, αντεπίθεση τώρα για τον Γιούχτα. Ο Ρουμπάκης ωραία η παλιά στον τριανταφύλου που κάνει το sprint. Παράλληλα θα περάσει μπάλα μπροστά από τον Ηλιόπουλο. Στην αντεπίθεση τώρα ο Αμπελακιακός, το 68 ο Ράπτης θα περάσει. 1-2-3 θα τον σταματήσει όμως ο Κόλιας, μεγάλη ευκαιρία. Ένα φάουλ με τον Λέκα, καλοχτυπημένο γκολ. Μειώνει ο Αμπελακιακός με τον Λέκα να εκτελεί εξαιρετικά αυτό το φάουλ στο 79-3-1 για την ομάδα της Σαλαμίνας, με τον Λέκα να είναι ο σκόρερ. 81ο λεπτό, τριανταφύλου, πανέμορφα, πλασέ. Καρνέσης θα μπλοκάρει την μπάλα. 88ο λεπτό, ο Σφυρογιαννάκης θα περάσει μέσα στην περιοχή. Σφυρογιαννάκης γλιτώνει το τέταρτο γκολ ο Καρνέσης. Καλητήρια στην ομάδα του Γιούχτα για τη νίκη της. Εμείς κάναμε ένα πολύ κακό πρώτο επίπεδο. Κάναμε πολλά ατομικά λάθη, τα οποία τελειώσαμε. Βάλαμε μπροστά στο σκορ την ομάδα του Γιούχτα. Αν το παιχνίδι είναι 3-0 στο επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να περάσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω χαρτίρα στους προσφυγιστές για τη σημαντική, θα έλεγα, νίκη που πετύχαμε σήμερα. Πραγματικά ήταν μια νίκη που τη χρειαζόμαστε για να μείνουμε στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα και από ό,τι είδα και συνδυασμό τα άλλα αποτελέσματα έχουν πλησιάσει αρκετά την κορυφή. Πραγματικά κάναμε ένα ίσως το καλύτερο πρώτο ημίχρονο μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Με πολύ καλό ρυθμό, με απέναντι σε μια ομάδα που την είχαμε διαβάσει αυτή την εβδομάδα, γιατί πραγματικά είναι μια καλή ομάδα, ειδικά στη θετική τη ζώνη. Με αξιόλογους ποδοσφαιριστές, αλλά θεωρώ η αμυντική μας οργάνωση ήταν τόσο πολύ καλή που δεν γυρνεύσαμε, νομίζω, σε μια φάση τα τελευταία λεπτά σε ένα σουτ που απέκρουσε ο Κόλιας. Σήμερα εμείς ήμασταν πρωταγωνιστές, είμαστε κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά ευχαριστηθήκαμε την μπάλα που είδαμε από τα παιδιά.